Κάθε φορά που στο μυαλό μας είχαμε ένα road trip, κοιτώντας το χάρτη, ρίχναμε κλεφτές ματιές σε ένα μέρος που είχαμε ακούσει από πάρα πολλούς ότι είναι πανέμορφο. Λόγω του ότι δεν ήταν όμως κοντά στην Αθήνα, σίγουρα χρειαζόμασταν περισσότερο από ένα Σαββατοκύριακο για να πάμε να το επισκεφτούμε. Είχαμε ακούσει για ποτάμια, για φαράγγια, για ορεινά χωριουδάκια μέσα στα έλατα, αλλά και για κεφαλοχώρια τα οποία κυριολεκτικά κρεμόντουσαν πάνω στους γκρεμούς. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ένα τριήμερο και αποφασίσαμε να πάμε να επισκεφτούμε τα Τζουμέρκα. Φυσικά το δικό μας ταξίδι δεν θα ήταν τουριστικού ενδιαφέροντος, θα είχε πολλή περιπέτεια και πολλή δράση. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε μαζί αυτό το πραγματικά φανταστικό τριήμερο. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Σπύρο. Το φίλο μου, τον Σπύρο το Μαρτίκα, είναι survivor πολύ σκληρός. Και έχουμε έρθει να δούμε τα... Τζουμέρκα. Βρισκόμαστε στα Τζουμέρκα, έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια, έχει τα καλύτερα χωριά εδώ, είμαστε μέσα στα βουνά, μέσα στα ποτάμια, μέσα στα φαράγγια. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, όσο περισσότερα μπορούμε να δούμε. Θα μείνουμε τρεις μέρες εδώ γύρω γύρω, θα φάμε σε πολύ ωραίες ταβέρνες, θα κάνουμε πεζοπορίες και θα κάνουμε και rafting. Εκτός από το Σπύρο Μαρτίκα υπάρχει στην παρέα μας και... Εμείς. Φοβερή γυναικεία παρουσία. Βρυσίδα, Βαγγελίτσα και Κάθρι. Ο πρώτος προορισμός, μόλις στάσαμε, είναι να πάμε στο σπήλαιο Ανεμότρυπας. Ανεμότρυπας, σίγουρος. Πέφτουμε! Ανεμότρυπα, έτσι το ξέρω εγώ. Θα πάμε λοιπόν στο σπήλαιο της Ανεμότρυπας, το οποίο εδώ πέρα στην περιοχή είναι πάρα πολύ διάσημο. Με το που περνάς την είσοδο του σπηλαίου, πραγματικά μένεις με το στόμα ανοιχτό. Μικροί και μεγάλοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες διακοσμούν τα τειχώματα. Και ενώ τα πετρώματα του σπηλαίου χρονολογούνται γύρω στα 15 εκατομμύρια χρόνια, θεωρείται ότι είναι το πιο λευκό σπήλαιο στην Ελλάδα. Όπως και στα περισσότερα σπήλαια, οι νυχτερίδες είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτό όμως που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλο το μήκος του σπηλαίου το διαπερνά ένας ποταμός. Ωραίο σπήλαιο βέβαια, αν μπορούσαμε λίγο να το εξερευνήσουμε καλύτερα, γιατί είχε κάποιες κρυφές εκεί σπηλιές. Με νερά. Με νερά θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά... Δεν μας αφήσανε. Λόγω του ότι είχαμε κάνει και το ταξίδι για να φτάσουμε, η πρώτη μέρα δεν είχε πολύ δράση. Έτσι γυρίσαμε στο κατάλημα που θα μέναμε αυτές τις τρεις μέρες και βγήκαμε στα σοκάκια για να ανακαλύψουμε αυτό το μικρό χωριό των 10 κατοίκων. Μία μικρή πλατεία με την εκκλησία μπροστά της, το σχολείο, ένα πολιτιστικό κέντρο, μνημεία που τιμούν τους ήρωες του χωριού το 21 και μερικά μικρά σπιτάκια απαρτίζουν το αμπελοχώρι. Το παράδοξο με αυτό το χωριό είναι ότι την καλύτερη θέα του χωριού την έχουν οι θανόντες. Από εκεί ψηλά μπορείς να γναντεύεις όλη την κοιλάδα του Άραχθου και τα γύρω βουνά. Σήμερα θα κάνουμε ένα φοβερό μονοπάτι, ίσως το ομορφότερο μονοπάτι της περιοχής. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, θα δούμε τη Μονή Κυπίνας, που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πάτε πόρτα στο μοναστήρι, τι εμφάνιση είναι αυτή, δεν φαίνεται έτσι μέσα. Φορά φούστα. Ίσως το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της Ηπείρου. Χτισμένο το 1212 μπροστά από μια σπηλιά πάνω σε έναν κατακόρυφο βράχο. Για να μπει στη Μονή υπάρχει μια γέφυρα την οποία οι μοναχοί αν σηκώσουν
σηκώσουν την ξύλινη αυτή η επιφάνεια, τότε από κάτω είναι πραγματικά γκρεμός και δεν μπορείς να περάσεις. Η ξύλινη αυτή η γέφυρα ήταν με μοχλό και την ανέβαζαν οι μοναχοί για να μπορέσουν να αποφύγουν τις επιδρομές των Τούρκων. Η μονή θεωρείται ανδρική, αλλά σήμερα δεν κατηγείται από κανέναν. Όμως υπάρχουν κελιά που μαρτυρούν την παρουσία μοναχών παλαιότερα. Το άκρως εντυπωσιακό είναι ότι ενώ από έξω φαίνεται το κτίσμα της μονής, μπαίνοντας στο εσωτερικό της, εμφανίζεται μπροστά σου ένα πολύ μακρύ σπήλαιο που έχει μήκος τουλάχιστον 250 μέτρα. Κάποιο κομμάτι του σπηλαίου είναι επισκέψιμο, αλλά στη συνέχεια χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό για να το εξερευνήσεις. Πιθανότατα επί Τουρκοκρατίας να ήταν ένα τέλειο κρυσφύγετο για να μπορέσει να φιλοξενήσει πολλούς Έλληνες. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πόσο ο Ελληνισμός επέζησε μετά από τόσους αιώνες σκλαβιάς. Αυτό το μοναστήρι ήταν ένας τόπος που κράτησε την ιστορία της Ελλάδος αναλύωτη. Γεια! Μόλις ξεκινήσαμε. Καλή επιτυχία. Μόλις μπήκαμε στο μονοπάτι και πραγματικά όλα εδώ είναι καταπράσινα. Από κάτω είναι ο ποταμός. Βέβαια είναι αρκετά χαμηλά, δεν τον έχουμε δει ακόμα, αλλά μου φαίνεται ότι το μονοπάτι θα μας οδηγήσει κάτω στην Κήτη. Ξαναγυρίσαμε το δρόμο πίσω γιατί το μονοπάτι ξεκινάει από αυτές εδώ τις σκάλες. Βέβαια, για όποιον έρθει, καλό θα είναι να προχωρήσει εδώ γύρω στα 10-15 λεπτά για να δει όλους αυτούς τους καταράκτες που είδαμε πριν. Ότι αυτή η μάμα το χαλεύω, το είπε μπροστά. Μην μιλάς, αυτό σου κουράζει. Ναι, γιατί αλλιώς δεν κουραζόμουν καθόλου. Κοίτα, με έφερες πάνω. Κάτσε τον κύριο, έχω προσεγγώ. Αυτά είναι. Έχουμε φύγει τελείως από την Κήτη του ποταμού. Έχουμε ανέβει αρκετά ψηλά και τώρα κάτω φαίνεται όλη η χαράδρα. Αύριο θα ποντάω. Είναι λίγο πακέτο. Είναι λίγο πακέτο. Έχουμε ανέβει ήδη πάρα πολύ ψηλά και έχουμε
Άλλο τόσο. Φτάσαμε στο χωριό και είναι πανέμορφο. Είμαστε μαζί με την κυρία Κατερίνα. Εδώ πέρα είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού και έχει ένα φοβερό μαγαζί, λαογραφικό, ιστορικό. Έχει τα πάντα εδώ μέσα. Είχαμε παράδοση με την Αργυροχρυσοχοΐα. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου ήταν χρυσοχοΐ και υπάρχουν ακόμη παλιά κομμάτια. Εδώ είναι μερικά από τα εργαλεία των Αργυροχρυσοχοΐων, του πατέρα μου, του παππού μου, πολύ παλιά κομμάτια. Και τούτο είναι το τρυπάνι, άνοιγε τρύπες στα αντικείμενα. Εργαλεία που είναι απαιτία. Το σπίτι εδώ αυτό είναι από το 1872. Η οποία έχει 400 σπίτια. Εδώ είναι η φουστανέλα η original, είναι από το 1868. Είναι το αδερφού της γιαγιάς μου. Έχει 400 σπιτιές. Όσο τα χρόνια της κλαδιάς μου. Η ντουλάπα που ανοίγει από εδώ λέγεται Μεσάντρα. Έβαζαν τα μάλινα ρούχα για τα κρύο τα χειμώνα. Επί τουρκοκρατίας μπορούσαν να κρύβονται οι άντρες. Γιατί είχε καταπακτεί που κατέβαινε κάτω και είχε άλλο τρόπο διαφυγής. Εμείς οι καλαρίτσες ελευθερώθηκαν το 1881 με τη Θεσσαλία και την Άρτα. Το Σιράκο παρέμεινε τουρκικό μέχρι το 12-13 μαζί με τα Γιάννη ελευθερώθηκε. Συνεχίζουμε τώρα το μονοπάτι, φεύγουμε από τους Καλαρίτες, φεύγουμε από αυτό το πραγματικά πανέμορφο χωριό και πάμε προς το Σιράκο. Μπροστά μας εμφανίστηκε το Σιράκο. Είναι πραγματικά σαν να κρέμεται μπροστά από το φαράγγι. Όλα αυτά πάμε, το βλέπεις. Δεν είναι κάτι ναι. Τώρα, δεν είναι φορές. Ναι, το γόνατο μας είναι ενοχλή. Ποιο? Το γονατάκι μου. Το γονατάκι σου. Το συγκεκριμένο μονοπάτι που ξεκινάει από τους Καλαρίτες και φτάνει μέχρι το Σιράκο έχει απίστευτες εικόνες και πανέμορφα περάσματα. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι εικόνες εδώ, δεν υπάρχουν. Τώρα που φτάσαμε στην Κίτη, πρέπει να το ξανανεύουμε όλο πάνω. Ωραία φίλε, πακέτο είναι αυτό.
πάνω στο μονοπάτι έχει μια διασταύρωση η οποία μπορείς να κόψεις αριστερά και να πας να δεις κάτι καταράκτες. Πάμε να τους δούμε και ξαναγυρνάμε στο μονοπάτι. Βρήκαμε ένα καταράκτη, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτός, γιατί αυτός είναι, δεν είναι καταράκτης. Κάνω εγώ ένα καταράκτη τώρα. Δεν έχουν νερό τώρα. Δυστυχώς δεν έχουν πολύ νερό. Ίσα ίσα στάζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει κάπου που δεν ξέρω που είμαστε. Δεν ξέρουμε. Όπως πάτε. Όπως πάτε. Ξαναμπήκαμε στο κανονικό μονοπάτι και τώρα πάμε να βρούμε το χωριό επιτέλους. Φτάσαμε στη Ράκο. Μας έφυγε η Παναγία βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι υπάρχει ένα τέτοιας απαράμιλης ομορφιάς χωριό στην Ελλάδα. Τα πέτρινα σπίτια, οι βρύσες, τα γεφύρια και τα καλτερίμια συνθέτουν μια αρχιτεκτονική που δύσκολα μπορεί να βρει σε άλλο χωριό. Γατζωμένο πάνω στο βράχο, στα 1150 μέτρα. Σχεδόν όλο το χωριό είναι δομημένο στα ίδια χρώματα. Αυτό το κάνει ακόμα ομορφότερο. Αυτοκίνητα και μηχανές απαγορεύονται να κυκλοφορούν μέσα στο χωριό. Έτσι ο ήχος του ανέμου, το θρόισμα των φύλων και κάποιες παιδικές φωνές είναι τα μόνα που ακούγονται. Το πρόγραμμα είχε μία στάση για ένα τσάι ή ένα καφέ και γρήγορα επιστροφή πίσω γιατί βράδιαζε. Με έβγαλες σε μένα φωτογραφία. Μέσα στο πλάνο. Σε πάω. Έχουμε φτάσει εδώ στο χωριό 6 και 5 και θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Βέβαια το να γυρίσουμε είναι γύρω στη μία ώρα από ό,τι λένε εδώ οι ντόπιοι. Κάποιοι λένε ότι είναι μία μισή. Εμείς πρέπει να το κάνουμε γύρω στα 40 λεπτά γιατί θα μας πιάσει νύχτα μέσα στο μονοπάτι. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, αλλά καλό θα ήταν να το γλιτώνουμε. Ακριβώς απέναντι έχει ένα παγκάκι το οποίο μπορείς να κάτσεις και να δεις το Σιράκο στην ομορφότερη του οπτική γωνία. Πού να σου γαμίσω. Και το Σιράκο πίσω μου, αλλά και οι καλαρίτες μπροστά μου, μπορείς να το δεις από αυτό το σημείο. Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι αφιερωμένο στην Αθανασία Τζουμελέκα, την Ολυμπιονίκη του που έκανε βάδινγκ, γιατί είναι από εδώ, είναι από το Σιράκο. Αρχίζει και σιωτινιάζει αρκετά, το μονοπάτι ακόμα δεν το έχουμε βρει. Η ομάδα έχει μείνει και λίγο πίσω, την ξέρω την τύχη μας. Τώρα έχει σκοτεινιάσει για τα καλά και ίσα ίσα που βλέπουμε το μονοπάτι. Από πάνω φαίνεται το χωριό και εδώ μες στο μονοπάτι πλέον δεν φαίνεται τίποτα. Και μετά από μια μισή ώρα ακριβώς επιτέλους φτάσαμε στα αυτοκίνητα. Εμείς οι δύο είμαστε μόνες μας. Και φωνάζαμε. 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 Δεν είμαστε πολύ μακριά. Το μόνο που χρειαζόταν αυτή τη στιγμή η ομάδα ήταν φαγητό. Και είχαμε ακούσει για μια καλή ταβέρνα η οποία ήταν δίπλα από το χωριό που μέναμε, στο χωριό Πράμαντα. Εκτός όμως από το φαγητό, αυτό το χωριό πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείς. Τα Πράμαντα βρίσκονται σε υψόμετρο 840 μέτρα και είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής.
βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιβλητική κορυφή της Στρογγούλας, ένα βουνό το οποίο το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα για να το κάνουμε σε κάποια άλλη περιπέτειά μας. Γύρω από αυτό το χωριό υπάρχουν άλλα μικρά χωριουδάκια που για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους έρχονται σε αυτό το κεφαλοχώρι. Η κεντρική πλατεία του χωριού με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο είναι η ατραξιόν της περιοχής. Αν ποτέ ο δρόμος σου σε βγάλει σε αυτό το χωριό, μην ξεχάσεις να φας χειροποίητες πίτες και πεντανόστιμα γλυκά. Το σεντουιτσάκι μου. Τελευταία μέρα στο Τζουμέρκα και αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Α, έχει ροή το ποτάμι. Ωρε φίλε, εδώ μην κουμούνται, θα είμαστε. Εδώ! Όχι, εγώ το λέω τώρα γιατί τα μονά εννοείται ότι το κομμάτι είναι δικό σας. Εγώ είμαι από τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, θα με δείτε σε κανένα χαντάκι καμιά μέρα. Ποιος που είχος. Είμαστε η κίτρινη ομάδα. Εσύ. Πώς νιώθεις αγάπη. Είμαστε μέσα στο σχολικό μας και πάμε τη δρομή στο χωριό. Συμμαθητής μου. Είμαστε ίδια ηλικία. Έχουμε δίλημα, θα πάω μόνος μου ή θα πάω με το, με το μωρό. Θα μπούμε στο διπλό οι δυο μας. Ναι. Οδηγός πάμε εγώ. Οχ, ετοιμάστηκα. Είμαι έτοιμη. Φτάσαμε στον ποταμό και θα ξεκινήσουμε εδώ από το γεφύρι της Πολιτσάς και θα φτάσουμε μέχρι το γεφύρι της Πλάκας. Λένε ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα από τα ομορφότερα κομμάτια για ράφτινγκ σχεδόν όλης της Ευρώπης. Για ακούστε λίγο, δεν προσπερνάμε ποτέ μια βάρκα. Βαγγέλης, για σένα. Είμαστε από απόσταση από τη βάρκα 5 μέτρα. Αυτές δεν έχουν βαρελά βάρκα, φοβερά το το κάνουμε. Πουλιά ξέρε βαλέ ξεκόλα μάθε. Τα αρχίδια μου κρύωσαν μάθε. Σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος μας κατέβασε από τα καγιάκ για να μας δείξει κάτι. Βέβαια εδώ το τοπίο είναι εκπληκτικό. Ha 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 ha
Θα δείτε απέναντι το πρόσωπο του Θεού άραχτο πάνω στο βράχο. Κάτω. Η καμίδη. Μάτια, μύτη, στόμα. Και ακριβώς απέναντι θα δούμε τον Θεό Ποσειδώνα πάνω στο βράχο. Είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνεις, αλλά... Τα πράσινα τα δεντράκια στη σκυλιά, δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Το καλέσαμε πολύ για να μην φτάσουμε άρτα εμείς οι δύο. Εμείς γίναμε για την άρτα. Θα επιστρέψουμε το κτέλ. Η περιπέτειά μας κάπου εδώ έφτανε στο τέλος της. Αυτά που είδαμε σίγουρα ήταν πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχει μεγαλύτερη οροσειρά στην Ελλάδα. Παίρνουμε λοιπόν στο σακίδιό μας αυτές τις υπέροχες εικόνες της Πίνδου και υποσχόμαστε σε αυτά τα βουνά ότι σίγουρα θα τα ξαναεπισκεφτούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, βοηθήστε το κανάλι μου κάνοντας εγγραφή.